Φέτος έχει πουτσα, μπάλα και καράτε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Μόνο καλησπέρα. Είμαι στον αέρα. Ξέρω εγώ ρε φίλε, και στο βυθό μπορεί να είσαι. Τι να πω ρε φίλε. Ρε φίλε. Εμπρός. Είσαι στον αέρα. Τι θα, στο βυθό. Έχει πάρει κανείς τηλέφωνο από το βυθό. Έχει τηλεφωνικό θάλαμο κάτω στο βυθό και βάζει το φράγκο μέσα και παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Τακής. Ναι. Τακής. Ναι. Τι, δεν μιλάνε. Τακής. Τι. Τακής. Εδώ. Τι άλλο. Γεια σου, γεια σου. Ναι. Σε πήρεξε η Χάιφα πριν και... Ναι. Ρε αγαμίσουσε και η Χάιφα και όλοι οι Εβραίοι μαζί σου. Εμπρός. Τι τους έχει κάνει ο Ολυμπιακός ρε. Του έχει καταγαμίσει, τους έχει πάρει το μυαλό. Ναι. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Με οδηγώ το έπος... Τι λέει εδώ, ρε φίλε. Εμπρός. Ναι. Στακή, ακούγομαι. Ναι, ακούγες. Μάνος από Ηράκλειο Κρήτης, Ολυμπιακός. Μάλιστα. Ακούγομαι. Μια χαρά. Ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα, ξεκίνησε δυναμικά το πρωτάθλημα με τον Μπάς. Επίσης, ήθελα να πω συγχαρητήρια στον πρόεδρο για τον νέο προπονητή και τους νέους παίχτες. Παίξαμε καλά χτες. Ξεχώρισα το Βάτσλικ στο χθεσινό παιχνίδι και επίσης ξεχώρισα κι άλλο ένα παίχτη από τις μεταγραφές. Ήθελα να μου πεις και στη γνώμη σου για τον Κορεάτη, τον Χουάνγκ. Τι να πω ρε παιδιά, αυτά που κάνουμε στο γήπεδο τα βλέπετε, ξέρει μπάλα ο άνθρωπος. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, πιστεύω ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα παίχτη σαν αυτόν να προωθεί την μπάλα αμέσως. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο εξτρέμ, ένα αριστερό μπακ, ένα σέντρε μπακ και ένα δεκάρι. Ναι, ναι. Το ξέρω. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω η ομάδα να πάει καλά στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πολλές φορές την και για πιο δύσκολα. Ναι. Αυτά ήθελα να πω, Τάκη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να σε καλά, πάλι. Να σε καλά, φίλε. Έγινε, γεια. Γεια σου, φιλαράκο. Να σε καλά, ρε γιγαντά. Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ, ρε μάγκες, ποιος τερματοφύλακας έχει πιάσει τρία πέναλτι σε Ευρώπη και ακόμα και στο εθνικό πρωτάθλημα της χώρας του. Νομίζω ένας υπάρχει να έχει πιάσει τέσσερα. Ξεχνάω το όνομά του. Νομίζω σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως υπάρχει ένας που έχει πιάσει 4 στα 5. Ο Βάσλικα έχει πιάσει 5 μπέναλτι στα 8. Σε δύο αγώνες του έχουν βαρέσει 8 μπέναλτι και έχει πιάσει 5. Εμπρός.
Καλησπέρα. Γεια. Τάκη Παναγιώτης από Ρόδο. Ναι. Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Πήρα να μιλήσω όσον αφορά καθαρά για το πρωτάθλημα το φετινό. Α, περίμενε, περίμενε. Εσύ τόσα χρόνια με τι ασχολιώσαι, με ποιο πρωτάθλημα, σε ποιο άθλημα, μπάσκετ, ε? Σε όλα τα αθλήματα. Ναι, γιατί εφέτος και όχι για πέρυσι, γιατί αυτά... Δηλαδή, αυτά 26 χρόνια του Παναθηναϊκού ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Προφανώς, εντάξει, όχι 26 χρόνια, γιατί είμαι νεότερος. Α, ωραία. Δηλαδή, πόσο είσαι, 20? Όχι, είμαι 30, δηλαδή δεν ασχολούμουν από τα 4. Τέλος πάντων, ναι, αγόρι μου, άκουσε με, Παναγιώτη, και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, άκου να σου πω. Ευχαριστώ. 26 τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Το ξέρω, δεν πάω να δικαιολογηθώ εγώ τώρα. Δεν πάω να σου πω τώρα ότι. Αν νόμιζα ότι δεν τα ήξερε. Μην λέμε μαλακίες τώρα μεταξύ μας. Α, μπράβο, σωστό. Για να πάμε. Ναι. Εγώ λέω άλλο. Το φετινό πρωτάθλημα, εσένα δεν σε προβληματίζει, Ατάκη? Γιατί για το Παναθηναϊκό, δηλαδή φοβάμαι τον Παναθηναϊκό, θες να πεις τι να προβληματίζει? Όχι να φοβάσαι τον Παναθηναϊκό, κοίταξε. Ένας ή μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, είτε λέγεται Ολυμπιακός, Παναγιώτη, είτε λέγεται οτιδήποτε. Παναγιώτη, άκουσε με, Παναγιώτη μου, κατάλαβα τι θες να πεις. Αν με προβληματίζει η ομάδα μου. Εσένα, αν σε προβληματίζει ο ίδιος ο σύλλογος, ο Ολυμπιακός, σε αυτή την κατάσταση που έχει περιέλθει. Περίμενε. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός. Αυτά τα προβλήματα που σας έχουν σύρει στον κάτω δρόμο, προς τα κάτω δηλαδή. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και τα διορθώνω τα προβλήματά μου που δημιουργήθηκαν πριν 2 μήνες, μπορώ να πω και πιο παλιά ακόμα, κανένα εξάμηνο πριν. Αλλά, εάν τελειώσουν οι μεταγραφές, Παναγιώτη μου, όταν τελειώσουν, 2 του Σεπτέμβρη, θα σου πω και με πόση διαφορά θα πάρω το πρωτάθλημα από βαθμούς. Γιατί εσένα, Παναγιώτη, ένα λεπτό, γιατί δεν τα ξέρεις καλά. Τα 22 χρόνια που παίρνω πρωτάθλημα, ο μέσος όρος διαφορά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στη βαθμολογία με βαθμούς διαφορά Ολυμπιακός είναι 25 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Ναι, πολλές φορές έχει γίνει αυτό, ναι. Πάρα πολλές. Λοιπόν, άρα και γιατί να προβληματιστώ. Εγώ έχω πρόεδρο, φίλε. Περίμενε, εσύ δεν έχεις τίποτα. Έχεις ένα λαφούζο που σε έβαζε πριν 5 χρόνια να βάφεις τα κάγκελα. Του λέγατε αγαμίσου πούλο πούλο αλαφούζο. Κοίτα, εμένα προσωπικά δεν έβαλε κανένας να βάψει το κάγκελα. Όχι, ρε φίλε, δεν είπα εσύ, δεν είπα ότι πήγες από τη Ρόδο στην Αθήνα να βάψεις. Ναι, σιγά μην πάω να βάψω τα κάγκελα του αλαφούζου. Τόσο μαλάκας είμαι. Α, οι άλλοι ήταν μαλάκες, δηλαδή, παραδέξεις έτσι, ε. Τέλος, δεν υπάρχουν μερικοί, οι οποίοι, εντάξει. Ναι, αλλά πάμε τώρα και στο ας τους οπαδούς, οπαδοί, εγώ δεν θα τους πω μαλάκες, θα πούνε προκειμένου τώρα να δώσουμε λεφτά στον Μπογιατζή, ας βάψω μια πινελιά. Πάμε στον Αλαφούζο. Επιχειρηματίας δεν είναι? Ναι. Δεν είναι άφραγκος? Γιατί και ο χοντρός επιχειρηματίας δεν είναι? Ρε, άλλο λέω, δεν είναι άφραγκος, ας ο χοντρο Μαρινάκ το λένε. Άντε γεια! Δεν επιτρέπω να λες έτσι. Εγώ Αλαφούζο είπα, δεν είπα πούστη. Η μαλάκα, η αρχίδη. Τι χοντρός, γιατί εσύ είσαι αδυνατός. Να δει και εμένα με λένε κοκαλιάρι, στα αρχίδια μου. Τον άλλο το λένε παχουλό, τον άλλο... Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Γιατί τέτοιο υποτιμήμα. Έδειξες το ποιόν σου. Το πήγαινες καλά και καλά να μιλήσουμε και ξαφνικά σου φύγε το δηλητήριο. Σου φύγε η πίκρα. Τι χοντρός. Δηλαδή, άμα ήταν αδύνατος, τι θα λέγεις, ο κοκαλιάρης. Κοίτα να δεις, η χοντρή, απ' το φαΐ είναι. Εγώ που είμαι έτσι, δεν έχω να φάω καλά. Μην νομίζεις, έτσι δεν πάει. Κάπως έτσι δεν πάνε οι χοντροί με τους αδύνατους. Οι μεν τρώνε καλά. Εγώ φακές έφαγα το μεσημέρι. Τι να παχύνω με τις φακές. Τα αρχίδια μου τα παχύνω. Λοιπόν, τι υποτιμητικό ήταν αυτό που είπες. Εγώ παρόλα αυτά δεν τον έγα πουλο-πουλο. Τον Πούλο Αλαφούζο και κάτι άλλο που λέγανε και γράφανε και στους στίχους. Αλαφούζο τον είπα τον άνθρωπο και είπα επιχειρηματίας. Δηλαδή, είπα ότι έχει λεφτά ο άνθρωπος και παρόλα αυτά σε έχει στον πάτο. Και ο Μαρινάκης είναι επιχειρηματίας. Αλλά... Και τι επιχειρηματίας. Μέσα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είναι.
αγόρασε ομάδα στην Αγγλία, που για να αγοράσει ομάδα στην Αγγλία σε ψάχνουν από τότε που γεννήθηκε το όνομα Μαρινάκης, δηλαδή πριν 150 χρόνια. Λέω εγώ τώρα. Καταλάβες, φιλαράκο. Και πήγα να πω επιχειρηματίας ο Αλαφούζος, σε έχει στον πάτο. Εμένα ο επιχειρηματίας ο Μαρινάκης, που είπες εσύ ο χοντρός, αλλά με έχει ψηλά. Με έχει να γαμάω εσένα εδώ και 22 χρόνια, μια και είσαι μικρός και δεν τα ξέρεις. Εδώ και 22 χρόνια, στα 26 που είσαι 30, μπράβο. Σε γαμάει ο Ολυμπιακός του επιχειρηματία Μαρινάκη. Ενώ ο Παναθηναϊκός του επιχειρηματία Αλαφούζο, πουλο-πουλο Αλαφούζο, και το άλλο το σεξουαλικό που λέγατε, σε έχει στον πάτο. Σου φύγε το δηλητήριο και νόμιζα ότι θα βγάλω άκρη με σένα. Τα αρχίδια μου έβγαλα. Τα αρχίδια μου έβγαλα. Μην ξαναπάρεις. Αν θα πάρεις, θα πεις συγγνώμη για... άκουσε με, φίλε. Μπορεί να βριζόμαστε. Δεν θα τα κάνουμε όλα μπουρδέλο. Δεν θα βρίζουμε όποιον να είναι και χωρίς να το ξέρεις. Πρέπει τουλάχιστον να βρεις εμένα, εσένα να σε βρεις. Πάει στο διάλο. Δηλαδή, δεν είναι πολύ τιμητικό για σένα που είπα τον αλλά... δεν είπα τον boost τον επιχειρηματία του Παναθηναϊκού, είπα τον Αλαφούζο. Και εσύ έβγαλε στο δηλητήριο. Γαμιέσαι και δεν με ξαναπαίρνεις. Θα παίρνεις εκεί στο Διαγόρα ή στην Ιαλισσό, όπως το λένε. Και τον Ιβάν, το λέω, ο Ιβάν δεν έχει μία. Δεν έχω πει ούτε ο κοντός, ούτε ο βλαμμένος, ούτε ο ανάπηρος. Κούφια η ώρα να είναι καλά ο άνθρωπος. Λέω, ο μαλάκας που βάζει λεφτά. Να, έχω και μερικά, εδώ μου έχει στείλει μερικά. Και του τα τρώνε. Αυτά λέω. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Γιατί έχεις και ένα πρόεδρο και στον Ερασιτέχνη. Δεν έχεις πρόεδρο στον Ερασιτέχνη. Εκείνο πώς τον αναφέρεις. Εκείνος που σε έχει καταστρέψει, που σε έχουμε καταγάμισει 110 κούπες με 5 δικές σου. Ναι. Τον άλλο τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ πώς τον αναφέρεις. Λες καμιά λέξη περιέργη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Έχει να σε πάει από το 12 Final Four. Έτσι. Και θες να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ενώ πριν 2 χρόνια, 3, 4, 5, μόνο για μπάσκετ μιλάγατε. Ο εξάσφαιρος, ο εξάστερος, ο... αυτά λέγατε. Εμπρός. Γεια Στάκη. Γεια. Ο Πράσινος, παιδό. Ποιος είσαι? Ορίστε. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα εγώ τώρα ασχολούμαι τον κάθε... Απλά εσύ το πέσεις λίγο σοβαρός. Είμαι ο Παναθηναϊκός από τη Ρόδο και να μιλήσουμε για φέτος. Πώς βλέπω τον μπουρδέλο σου, να σου πω εγώ. Αυτά που βλέπω επί σειρά ετών, όχι μόνο 26 τελευταία χρόνια, από τότε που ιδρυθήκατε. Και να σου πω και κάτι. Θα ήθελα να μιλήσουμε, να μου λέγες και τη γνώμη σου για το 1908. ΠΟΑ. Το 24 έγινες Παναθηναϊκός. Αλλά το 8 πανηγυρίζεις. Είσαι ένας ψυχανόμαλος, δεν ξέρετε πότε έχετε ιδρυθεί, δεν ξέρετε ούτε τον πατέρα σας, ούτε τίποτα δεν ξέρετε. Και ήθελες να κάνουμε κουβέντα. Είσαι ένας μπάσταρδος, φίλε, από τη Ρόδο. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Γιατί και εγώ θα μπορούσα να πω τον πρόεδρό σου κάτι σε κουβέντες που λένε και γράφουν και στους τοίχους. Πώς να πω εγώ, να... κάποιον πούστη που δεν ξέρω αν είναι. Εσείς το λέγατε πάντως. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Καλό βράδυ μόνο στους Ολυμπιακούς.